ούτ έγνωσαν πόσες αρκώθεις ή ασώματι σου άγγελοι που κύστον το πότε αρέστης οι φυλάζοντες εστρατιώτες αφότερα γάρες φράγιστε της ερευνώσει πεφανέ προσκυνούσι εν πίστη το μυστήριο ο ανυπνούσι απόδοση μην αγαλίαση και το μεγα έλεος εγγείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυναμέως αυτού Κύριε τους μακρούς τους αιωνίους συντρίψας και δεσμάτι αρήξας του μνήματος ανέστης κατά λοιπόν σου τα εντόφιον εις μαρτύριον της αληθούς τριμέρου ταφίσου και προήγες εν τη Γαλιλαία ο εσπηλαίο τηρουμένος με κατάγεται σωτή πελέη σωτήμας. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ελθούσε εύρον άγγελο επί των λίθων καθήμενο το φόβο γύρισέντα και προς αυτά σε βόησε ότι ανέστη εκ νεκρών ως όζοντας ψυχάς ημών. Ενείτε αυτόν εν ηχός άλπιγος, ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα. Κύριε, ως περεξήχθες εσφραγισμένου του τάφου, ούτως εισήλθες και των θύρων και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου, δείκνυον αυτίστα του σώματος πάθη, απερκάτε δέξος ότι μακροθυμίσας ως εξπέρματος Δαβίδ μόλο πασιπίνεγκας ως Υιός δε του Θεού κόσμον ηλευθέρωσας με σωτήρ
Jesus, Jesus, Son,
υπερευλογημένη, υπάρχεις Θεότο και Παρθένε υμνούμενσε, δια κάρτου εξουσαρκωθέντος, ο Άγνης, χειρμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η κατάραν ενέκτοτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος δε θανάτωτε, και ημί σε ζωπήθημε, διού ανινούντες μόνε, ευλαγικός Χριστός ο Θεός ημών, ούτως ευδοκίσας Θεού Πατρός,
Ελέη
Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Εν ειν και αεὶν και εις τους αιώνας. Σωτηρία το κόσμο γέγονεν, όσο με το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό της ζωής ημών, καθέλων καρ' το θάνατο των θάνατων τον οίκωσε δω και πλημήν και το μέγα. Ευλογημένη Βασιλεία του Πάτρος και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτών, Κυρίου δεηθούμε. Κύριε,
Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ερ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Εν μεόντων οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει.
πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Κύριε ελέησον. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Τον Κύριον ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σαλνιμάσι ε Θεού ο Αναστάσε κρεκρόν ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επικύριον τον Θεό. Εις τον αιώνα ο Θεός ως Υιόν εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Υιέ Θεού ο Αναστάσε εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. Ιησούς και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχουν και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσως σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός. Θάνατο, θάνατο, πατήσα. Ει,
δοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύμα τι σώσον ημάς. Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Τον και γύρε τους τεχνές.
ακριβώς διεσώθη το κατοικόνα. Λαβούς αγάρ των σταυρών εικονούθησα στον Χριστό και πράγουσα εμπίδασκες υπερωράν με ψαρκός παρέρχεται γα επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό και μετά γέλων συναγάλλεται ως Ιά Ευφροσύνη το πνεύμα σου. Χριστό τι τα εκδιδακτής και λίγον εν πάση αγαθήν συνείδηση ιεροπρεπώς ερδισάμενος ίδρυσας εκ του σκεύους της εκλογής τα απόρριτον και τη πίστην κηρύσσος των ίσων δρόμων τετέλεκας ιερομάρτης Διονύσιε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθεί με τα ψυχάσι μου. Εθνώσε κήρυκα και φωστήρα της μέγιστον Αθηναίων διδάσκαλο οικουμένης αγράισμα Ευφροσύνος γεραίρομεν τους αγώνας τιμόμεν και τας βασάλους διά Χριστόν τον σεπτόν σου μαρτύριον. Άγιε Παύλε Απόστολε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθεί με τα ψυχάς ημών. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης Άγιος του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται διό και ημείς είναι αυτό τι Θεοτόκο βοήσομε χαίρε και χάρη τον Έλλη ο Κύριος μετά σου. Προστασία των Χριστιανών ακατέστητε με συντία προς τον ποιητή να μετάθετε μη παρήδης αμαρτωλών θεϊσεων φωνά εις την βοήθεια ανήμων των πιστός κραυγαζόντων συν αγήνων εις πρεσβεία και σπέψον εις ηκεσία η προστατεύουσα και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
Ξεσημός και διατηρήσεις ημός. Πρόσκομεν. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπενό. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστόλης Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, ο βεβαιών ημάς συνημήνης Χριστόν και Χρήστος ημάς Θεός, όι και σφραγισόμενος ημάς και δούς των αραδών του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχή, ότι φιδών
και τίλθον εις Κόρινθον. Ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τη γαρ πίστη εστί κρίνα δε μ' αυτόν τούτον το μη πάλιν εν λύπη ελθήν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπό ημάς και τις εστίν ο εφραίνον με ημίν ο λυπούμενος εξενού και γράψα ημίν τούτο αυτό ή να μη ελθόν λύπηνε έχον αφών έδιμε χέριν πεπιθός επί πάντας ημάς ότι εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγάρ πόλης θλίψε συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων ούχι να λυπηθείτε αλλά την αγάπην ίναμ γνώτεν περισσότερος εις ημών ειρήνησι το αναγινό. Lord.
Κύριε, εις τον αιώνα. Ρώτησεν αυτόν από της γης επαναγαγήν ο λίγον και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επαύσα το λαλόν είπε προς τον Σίμωνα επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό επιστάτα διόλης της νυχτός κοπιάσαντε σου δεν ελάβομεν επί δε το ρήματι σου χαλάσω το δίκτυο. Και τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ηχθείων πολύ διερήγνητο δε το δίκτυον αυτών και κατένευσαν τις μετόχεις της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτοίς και ήλθον και έπλυσαν αμφότερα τα πλοία ώστε βυθίζεστε αυτά. Ειδών δε Σίμων Πέτρος
προσέπεσε τις γόνασή του Ιησού, λέγοντας, «Έξελθε απέ μου, ότι αν ήρα αμαρτωλός ημί, Κύριε, θαύγος γαρ περιέσχεν αυτόν και πάντας του συναυτό, επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβον και Ιωάννην, υιούς Ζεβεδαίου, ή ίσαν κοινωνή το Σίμωνη». Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην, αφέντες απάντα». Ακολούθησαν αυτόν. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζόμεν. Προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα καθε και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την θέησιν ημών, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σάρκος και πνεύματος, και δόησιμην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσίας τηρήν. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν, προκοπήν βίου και πίστιος και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύεις, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστηρίων και της Υπριονίου Βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλακόμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
προσεύχεστε ή προσευχήστε. Κύριε και κύριε Σπασίλε, το γάρ διαπροσύνεται και το γάρ για την άνθρωπο και με την ανθρωπία. Ατρέπτος και αναλαιότητα και όλας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον ευρημάτησας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμακτός και ευρωπία Αλλά ξύλος που προσεκτήρισε, είπε ο Θεός και αναγνωρίζει.
Oh.
Κύριος και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, των αδελφών και συλλειτουργών και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχριστημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Ρίου και Πανσέπτου καθεδρικού ναοτούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτού, ημών των συνελθόντων εις την αναέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των εν ασθενείες κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές ευρισκομένων, των ανέργων, των εν τη αλλοδαπιών των αδελφών ημών, πάντων των διακονούντων, εν τες ιεραποστολές της Εκκλησίας ημών, και απάσης της νεότητος της πατρίδος ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός. Μακαρίων και ειδήμων κτηγόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών, ευκλεώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων, πατέρων, αδελφών, φίλων και συγγενών ημών, και όλ τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζώντοντε και κοιμημένων. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σωμέν την δέησιν ημών το Κυρίο. Και το πρατεθέντον τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Επρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών,
φύλακα των ψυχών και των σώματων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά, και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλαγημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σου ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον επ' του Πατρός γεννηθένα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών,
εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόσεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Ελέον ειρήνης θυσίαν εμέσε. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου ενώσκομεν τας καρδίας. Σε νυν σύ ευχαριστή, σε προσκυνήν εν πατή τόπο της δεσποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν, σύ και ο μανγενής Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντο εις τον εμάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησες πάλι, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλεία σου ευχαριζω την μέλουσα. Υπέρτε των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μόνο γενείο σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρονών δέξαστε κατοιξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά. Τον επινίκιαν ύμνον άδοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Αγίος, Κύριος, Σαββαός.
Ωσάνα εν ψυχής, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Ωσάνα. Περιμον κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Διέτ εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μηνυμένη κοινωνία και πάντων πρίμων και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, τα πάντα και διαπάντας. Και παρακαλούμε και θεόμενα και εκκεντεύουμε Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρία. Και
Επισκόπου ημών Ιερονύμου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Κύριε ελέησον. Ως ημίν εν ενίστομαι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν του πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Και έστε τα έλεη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Περ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείσθεσε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει Πατέρ ημών του εν εις ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισέν έλκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πολιού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνα. Το Κυρίο
πληκτηρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγίου κατοικηρίου σου και από θρόνο δόξη βασιλεία σου και ελθέει στο αγιάσι μας ο άνωτο πατρισί καθήμενος και ο δεμένα ορατό συνών και καταξίωσον την κρατιά σου με τα δύναμη του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντί το λαό σου ο Θεός συνάστη.
μαθητές είχαν μοχθήσει όλη τη νύχτα και το αποτέλεσμα ή το ουδένο ψάριο και είχαν τραβήξει τα δίχτυα τους στην ξηράν τα περισυνέλεγον θλιμμένοι, κατάκοποι, αποκαρδιωμένοι. Ωστόσο, ο Κύριος μετά το πέρας της διδασκαλίας του λέγει εις το Σίμωνα Πέτρο «Επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε το δίκτυον εις άγραν». Προχώρησε το πλοιάριό σου εις τα βαθύτερα της θαλάσσης και ξαναρίξε το δίκτυ εις άγραν προς αλία. Και ο Πέτρος επιστάτα διδάσκαλε, διόλης της νυχτός εκοπιάσαμε και ουδέν ελάβομαι. Επί το ρήματί σου δε χαλάσω το δίκτυο. Όλη τη νύχτα εκοπιάσαμε και τίποτα, κανένα ψάρι. Όμως επειδή εσύ το λέγεις, είναι θεϊκή εντολή, επί το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Θα ξαναρίξω τα δίκτυα και το αποτέλεσμα η θαυμαστή αλληλεία συνέτησαν πλήθος ηχθείων πολλοί ώστε διερήγνητο το δίκτυο και κάλεσαν και το άλλο πλοιάριο των μαθητών να βοηθήσουν. Μια θαυμάσια εικόνα ενώπιόν μας. Η θάλασσα, τα πλοιάρια, οι μαθητές, χθείς, τα δίχτυα, η θαυμαστή αλληλεία και σε όλα αυτά ο λόγος του Κυρίου, η θεϊκή εντολή επανάγαγε εις το βάθος. Αυτή η φράση του Κυρίου δηλώνει και κάτι άλλο με την αλληγορική ερμηνεία και σημασία. Έρχεται και δηλώνει «Άνθρωπε, χριστιανέ, μη μένεις στη ρηχότητα, στα ρηχά της χριστιανικής της πνευματικής ζωής, αλλά προχώρησε εις το βάθος, ένδον σκάπτε, προχώρησε βαθύτερα στα της χριστιανικής ζωής και βιωτής. Μην τρέφεσαι μόνο με το γάλα όταν είσαι νήπιος, αλλά τώρα με την στερεά τροφή προχώρησε εις το βαθύτερον της πίστεως και του χριστιανισμού». Και οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν πράγματι λάβει μια θαυμάσια εικόνα από αυτήν του Ευαγγελίου και από αυτό το επανάγαγε εις το βάθος και οριοθετούν και λέγουν ότι η πνευματική ζωή έχει αυτή την κλιμάκωση πρώτα με τους αρχαρίους, αυτοί οι οποίοι αρχίζουν τώρα τον αγώνα και χρειάζονται πολύ υπομονή και πολύ ταπεινοφροσύνη δια την αρχή, δια το ξεκίνημα της πνευματικής ζωής, οι αρχάριοι. Έπειτα έχουμε τους μέσους, αυτοί οι οποίοι άρχισαν να αγωνίζονται, προχώρησαν, αλλά χρειάζονται να μείνουν εδραίοι και σταθεροί στον πνευματικό τους αγώνα και στην πίστη. Και έχουμε και εκείνους που επροχώρησαν, που τους ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τους ανδρίους, εκείνοι που έφτασαν στο ύψος, που ανυψώθηκαν, εκείνοι που ένιωσαν τον γλυκασμό του Χριστού, εκείνοι που ανυψώθησαν και καλλιέργησαν τον εαυτόν τους εσωτερικά, βαθύτερα. Αυτοί οι οποίοι εβίωσαν αυτό το γεύσαστε και είδετε ο Χριστός ο Κύριος και όντως εγεύτησαν και είδαν ότι Χριστός ο Κύριος. Αλλά για να αποκτήσουμε κι εμείς και να υιοθετήσουμε και να εγκολπωθούμε αυτό το επανάγαγε εις βάθος, για να εμβαθύνουμε δηλαδή περισσότερο στην πνευματική ζωή και να μην μένουμε στην ρηχότητα, είναι ανάγκη να προσέξουμε τρία σπουδαία πνευματικά κεφάλαια. Και το πρώτο είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Εμβαθύνεις περισσότερο στη χριστιανική ζωή εάν υιοθετείς τη Θεία Διδασκαλία, το Ιερό Ευαγγέλιο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το Ευαγγέλιο
ευρίσκεται σε κάθε Ορθόδοξο ναό ή στο κέντρο αυτού, επάνω ή στην Αγία Τράπεζα, διότι το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός, είναι η διδασκαλία, είναι τα αιώνια ρήματα, είναι ο ψευδής λόγος του Θεού, είναι η μάχαιρα του Πνεύματος που διώχνει κάθε σάπιο και έρχεται και αναμοχλεύει την ψυχή του ανθρώπου και ενδυναμώνει ηθικώς τον άνθρωπο. Και βεβαίως το Ιερό Ευαγγέλιο με τα χαρακτηριστικά την αξιοπιστία, τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα, τη θεοπνευστία. Αξιοπιστία που σημαίνει ότι είναι ό,τι γράφει σχετικό με τις συνθήκες της εποχής που εγγράφησαν, η γνησιότητα ότι αυτά τα οποία έχουμε είναι γραμμένα από τους Ιερούς Ευαγγελιστάς, την αυθεντικότητα είναι αυτά τα οποία ευρέθησαν στις περγαμηνές και στους κώδικες, και η θεοπνευστία ότι πάντα τα αυτά εγγράφησαν όχι από τους απλούς αλλοιείς, αλλά από αυτούς μεν, αλλά τι επνεύσει με τον θείο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και βεβαίως το Ιερό Ευαγγέλιο μας καθοδηγεί, είναι λίγνος στο σκοτάδι της ζωής μας και είναι αυτό το οποίο φωτίζει τον εσωτερικό μας κόσμο για να προχωρήσουμε βαθύτερα και να οικειοποιηθούμε το θέλημα του Θεού. Εκεί στο Ιερό Ευαγγέλιο θα ακούσουμε τις παραβολές του Κυρίου, που δεν είναι μυθεύματα, δεν είναι μύθοι ως οι μύθοι του Εσώπου, αλλά εκεί θα ακούσουμε και τα θαύματα του Κυρίου, εκεί θα μελετήσουμε τους μακαρισμούς, εκεί και την επί του όρους ομιλία του Κυρίου, τον καταστικό αυτόν χάρτη, αλλά και το 24ο και 25ο κεφάλαιο του Καταμανθαίων Ευαγγελίου, το τόσο σπουδαίο που αναφέρεται για τη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. Εκεί στο Ιερό Ευαγγέλιο θα εμπνευστούμε από τον καλόν Τιμένα και από τον καλό Σαμαρίτη. Εκεί είναι η συνομιλία με τη Σαμαρίτιδα, την γυναίκα εκείνη. Και εκεί θα ακούσουμε να λέγει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ ο άρτος της ζωής. Εγώ το είδωρ των ζώων». Εκεί θα ακούσουμε εις τους μακαρισμούς: «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται, και μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτοί βασιλείαν Θεού κληρονομήσουν». Εκεί θα ακούσουμε μέσα στο Ευαγγέλιο να μας λέγει ο Κύριος: «Μάθετε απ' εμού ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία». Και εκεί ακόμη η άλλη φράση του Κυρίου για τον θλιμμένο σύγχρονο άνθρωπο και κοπιοκότα και ταλαιπωρημένο, θα ακούσουμε: «Το δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Αλήθεια, πόσα δάκρυα δεν σφόγγισε το Ιερό Ευαγγέλιο, πόσες ψυχές δεν παρηγόρησε και πόσες ψυχές δεν βρήκαν παραμυθία, δύναμη, υπομονή, καρτερία και ελπίδα μελετώντας το ιερό αυτό θησάβρισμα, το αιώνιο βιβλίο, το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και μετά την Ανάσταση ο Κύριος, όταν μελετούμε το Ευαγγέλιο, ακούμε αυτές τις ωραίες μικρές φράσεις, αλλά τόσο σπουδαίες για την εμβάθυνση της πνευματικής μας ζωής, για να προχωρήσουμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα και αυθεντικότερα. Εκείνο το ειρήνη μην, εκείνο το χαίρεται, εκείνο το σι ακολούθημη, και ακόμη το τόσο παρήγορο: «Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Γι' αυτό και πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου ο ιερεύς αναγιγνώσκει μυστικώς την ευχήν ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και του Ιερίου Ευαγγελίου και λέγει: «Έλαμψαν τις καρδίες σου, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως». Δια του Ευαγγελίου αποκτούμε τη θεογνωσία. Και αν το Ιερό Ευαγγέλιο είναι το πρώτο κεφάλαιο που μας βοηθεί στην ευάνθυνση, το δεύτερο είναι η λατρεία. Η έκφραση αυτή του ανθρώπου να ανυψώνει την καρδία του και να ανοίγει την ψυχή του
και να έρχεται σε διάλογο λατρευτικών με τον Ζώτα Θεόν, λογική και ευάρεστον λατρεία του Θεού. Αλήθεια, πόσο ο χριστιανός ο πιστός δεν έρχεται εις ευάθυνση πνευματική όταν αληθώς λατρεύει τον Θεόν δια των ιερών μυστηρίων που παρέχεται η χάρις, δια του μυστηρίου της μετανοίας και εξομολογήσεως, του λυτρού αυτού της παλικενεσίας και δια του φαρμάκου της αθανασίας που είναι η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Δεν νοείται ευάθυνση στην πνευματική ζωή χωρίς τη μυστηριακή ζωή, χωρίς τον εκκλησιασμό. Και μαζί με αυτά έρχονται και άλλα τρία κοντά. Το φυλακόλουθον, το φυλάγιον και το φιλομοναστικόν. Εμβαθύνεις την πνευματική ζωή όταν είσαι φυλακόλουθος, αγαπάς τις σειρές ακολουθίες της Εκκλησίας και τις μελετάς και τις διαβάζεις. Τι ωραία να κλείνει το βράδυ ο πιστός χριστιανός, πόσο εμβαθύνει στην πνευματική ζωή όταν λέγει το απόδειπνο. Και εκείνες τις προσευχές των Χριστών και εις την Παναγίαν και εις τον Άγιον Άγγελον τον φύλακα της ζωής. Αλλά και φυλάγιος είναι εκείνος που θέλει να εμβαθύνει στην πνευματική ζωή. Γνωρίζει τους Αγίους, γνωρίζει το προστάτη του Άγιο και όλα τα επαγγέλματα έχουν τους προστάτες Αγίους και τους βοήθους. Αλλά και συνάμα είναι και φιλομοναχικός, φιλομοναστικός, διότι στα Σιεράς Μονάς τα προπύργια αυτά της Ορθοδοξίας με τις επισκέψεις τις πνευματικές και όχι τις τουριστικές βρίσκει κανείς την περισυλλογή, την ηκεσία, την ηρεμία, τη γαλήνη που τόσο έχει ανάγκη ο βασανισμένος και ταραγμένος σύγχρονος άνθρωπος. Γι' αυτό και με τη λατρεία εμβαθύνουμε περισσότερο στην πνευματική ζωή και αποκτούμε πλέον τον γλυκασμό της χάριτος. Αποκτούμε την αγάπη του Θεού, την ευδοκία του Πατρός. Αποκτούμε τη ζωική δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Και το τρίτο κεφάλαιο είναι η άσκηση. Δεν μπορείς να προχωρήσεις βαθύτερα στην χριστιανική ζωή, στην πνευματική ζωή, εάν η θεωρία δεν έρχεται να γίνεται πράξης κατά το πατερικόν, ότι πράξης θεωρίας επίβασης. Δηλαδή, εάν δεν εφαρμόζεις εις την πράξη όχι μόνον αρνητικός εις την αποφυγή των αμαρτημάτων και εις την κάθαρση από τα πάθη, αλλά εμβαθύνεις εις την πνευματική ζωή όταν προχωρείς θετικός εις την απόκτηση των αρετών με τον αγώνα σου των πνευματικών, με την νηστεία, με την εγκράτεια και με μια ζωή που είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και όχι με το θέλημα του κόσμου τούτου του Ματαίου. Τότε γίνεσαι άρτιος άνθρωπος του Θεού, ως λέγει ο Απόστολος Παύλος, τότε περιπατείς εν κενότητη ζωής και εν το φωτί. Αλλά προϋπόθεση αυτών των τριών κεφαλαίων για την εμβάθυνση στην πνευματική ζωή είναι και κάτι άλλο. Χρειάζεται μία μαθητεία. Μαθητεία στη γλώσσα της Εκκλησίας, στη θεολογική γλώσσα, στην εκκλησιαστική γλώσσα, στην ορολογία. Γιατί κάτω από τις λέξεις κρύβονται νοήματα, συμπαίνοντα, κρύβονται σπουδαία τα οποία, εάν δεν τα γνωρίζεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Υπάρχουν στη γλώσσα της Εκκλησίας λέξεις που αν τις μελετήσεις, όχι μόνο στην ετυμολογία τους, αλλά αν δεν εμβαθύνεις, τότε δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει κατάνοιξη και όχι συγκίνηση. Τι σημαίνει χαρμολύπη, τι σημαίνει καρδία, τι σημαίνει νύψεις, τι σημαίνει αμαρτία, μετάνοια, σωτηρία, ψυχή, νους. Τι σημαίνει πρόσωπο, κοινωνία, τι σημαίνει λύτρωση, τι σημαίνει θέωση. Ωραιότατες, ελληνικότατες, θεολογικότατες και εκκλησιαστικότατες λέξεις που οφείλουμε να μαθητεύσουμε σε αυτές για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στην πνευματική ζωή.
Και βεβαίως όλα αυτά μας οδηγούν στο να έχουμε αυτό το βαθύτερο της πνευματικής ζωής, δηλαδή τελικά να γίνουμε άνθρωποι που θα έχουμε ένα ήθος χριστιανικό ορθόδοξο. Οι πατέρες της Εκκλησίας το ονομάζουν φιλοκαλικό ήθος. Είναι το κάλος της ωραιότητας του Χριστού. Όταν εμβαθύνεις την πνευματική ζωή και προχωρήσεις, τότε νιώθεις την ομορφιά, την ωραιότητα που προσφέρει η χριστιανική ζωή. Και αυτά βεβαίως δεν είναι μόνο δια το άτομο, δεν είναι μόνο δια τον καθένα από εμάς. Είναι η ευάθυνση στην πνευματική ζωή, δηλαδή περισσότερη, πληρέστερη χριστιανική ζωή και δια την οικογένεια και δια την κοινωνία και δια το σχολείο και δια τον τόπο της εργασίας, είναι ακόμη και δια εκείνους που επιτελούν την διακονία της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, είναι ακόμη και για όλους όσοι μέσα στην κοινωνία διαμορφώνουν την κοινωνία. Γιατί τούτος ο τόπος έχει ανάγκη από περισσότερο, βαθύτερο, αυθεντικότερο, γνησιότερο χριστιανισμό. Δεν αρκεί η ρηχότητα, δεν αρκεί ο ολίγων χριστιανισμός, αλλά θέλουμε το πλήρωμα και τη βαθύτητα του χριστιανικού μηνύματος που απορρέει από το Ευαγγέλιο, από τη λατρεία και από την χριστιανική άσκηση. Αυτό σημαίνει επανάγαγε εις το βάθος. Το επανάγαγε εις το βάθος είναι δια όλη την ελληνική κοινωνία. Και ζούμε μια εποχή τόσο δύσκολη εξ απόψεως πνευματικής. Διαισθανόμεθα όλη αυτή την πνευματική παρακμή και ακόμη ζούμε μέσα σε αυτή την θάλασσα της ασεβίας, της αποιεροποιήσεως, της παγκοσμιοποιήσεως με την κακή έννοια που θέλουν κάποιοι να φέρουν ότι το ιδανικό είναι ο παγκόσμιος άνθρωπος χωρίς την ιδιοπροσωπεία και ότι το παν είναι η μηχανή χωρίς τα αισθήματα και ακόμη με αυτήν την αποξένωση του Θεού από τη ζωή μας, το να ζούμε ερήμην των θεϊκών εντολών και να έχουμε και ακόμα αυτήν την αμαρτία να την ομοποιούμε. Αδελφοί μου, τούτος ο τόπος θέλει και επιζητεί άπαξ και ανήλθε τη βαθμίδα την πνευματική να ανέλθει και την άλλη βαθμίδα και παραπάνω και να φτάσει αυτό το επανάγαγε στο βάθος να σημαίνει τελικά μη μείνομεν στον νηπιασμό αλλά να προχωρήσουμε στην ορίμανση, όχι πλέον νήπιοι αλλά όριμοι, ως λέει ο Απόστολος Παύλος, κατατίσσομεν, δηλαδή να καταλήξομεν εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και κατά των ορισμών τέλειος χριστιανός είναι εκείνος που έχει Θεού ομοίωση, Θεού θέα και Θεού μετοχή. Kinon o
Χράντων αθανάτων επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω μεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Ημέραν πάσαν, τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς και φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Της Ι ο αγιασμός ημών στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο ευλογών τους ευλογούντασε, Κύριε, και αγιάζων τους επισυπεπιθώτας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον.
αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το έθνη ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάσαι κρεκόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανομόγειας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Παφίτου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Δενού Πόλεως, της Οσίας Μητρός και Μάρτυρος Φιλοθέης Αθηναίας, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτε Θεία Λειτουργία επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννης, της Οσίας Δημητρός Εφροσύνης και Επαφνουτίου του Πατρός αυτής, όν και την μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ελέησον και σώσον ημάς.
Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά, βοήθεια μας.